Όντως γελάω με αυτό. Είχα ζω, αλλά κάθε φορά που το σκεφτόμαι. Μου διαπάμε για 13 Όσκαρ. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί πόσο σοβαρό και επίγον είναι το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Ακόμη περισσότερο θα εστιάσουμε στο πώς αυτό επηρεάζει άμεσα και πρακτικά το δικό μας οικονομικό μέλλον. Παιδιά, αλήθεια, το σημερινό θέμα καίει. Και αν συνειδητοποιήσουμε όλοι κάτω των 40, δηλαδή και εσείς οι 20άριδες που αδιαφορείτε τώρα, ποια ακριβώς είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα, θα δούμε ότι καίει περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Και ξαναλέω, όχι θεωρητικά με κάποιον αδιόρατο τρόπο, άμεσα και πρακτικά στην τσέπη. Τώρα κάπου εδώ μου ήρθε στο μυαλό το ανέκδοτο με τον καπετάνιο ενός πλοίου που βυθίζεται. Σε αυτό το ανέκδοτο ο καπετάνιος πιάνει το μικρόφωνο και ανακοινώνει: έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Ας ξεκινήσω από το ευχάριστο. Πάμε για 13 Όσκαρ. Πέρα από την πλάκα τώρα, παρότι το συνταξιοδοτικό της χώρας είναι ένα ξεκάθαρο ναυάγιο, υπάρχει και ένα πραγματικό ευχάριστο για όλους εμάς. Αλλά θα το δούμε προς το τέλος του βίντεο. Πρώτα πρέπει να καταλάβουμε το μέγεθος του κινδύνου που έρχεται. Και αν σκεφτούμε ότι είμαι από τους πιο αντικαταστροφολόγους του ελληνικού οικονομικού YouTube, καταλαβαίνουμε πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίας έως και $700. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλο σωστοί, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό δημογραφικό πάνω απ' όλα πρόβλημα. Έχουμε υπογεννητικότητα και γύρανση του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς γεννήσεων παγκοσμίως. Οι Έλληνες κάνουμε λιγότερα παιδιά από όσα χρειαζόμαστε απλά και μόνο για να διατηρήσουμε τον πληθυσμό της χώρας. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό είναι πολλοί. Οι βασικότεροι: αύξηση του κόστους διαβίωσης, αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας χωρίς παραλύσεις διευκολύνσεις, αποφυγή της γονιμότητας λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών στόχων, έλλειψη κινήτρων και κρατικών διευκολύνσεων, brain drain, δηλαδή τη μετανάστευση πολλών νέων στο εξωτερικό. Κάτι που συνέβαινε ιδιαίτερα κατά τα χρόνια της κρίσης. Γενικώς, αιτίες υπάρχουν πολλές. Λύσεις όμως δεν βλέπουμε να υπάρχουν. Και αυτές που έχουν θεσπιστεί είναι τόσο επιφανειακές που μάλλον υποδηλώνουν έλλειψη κατανόησης του βάθους του προβλήματος. Θα τα δούμε σε λίγο. Τώρα, πέρα από την υπογεννητικότητα, έχουμε και γύρανση πληθυσμού. Καθώς η επιστήμη εξελίσσεται και οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώνονται. Απλά να θυμίσω πως κάποτε έναν 50άρι τον λέγαμε μπάρμπα. Σήμερα, όχι. Ομορφάντρα μου! Ο συνδυασμός όμως υπογεννητικότητας και γύρανσης του πληθυσμού δημιουργεί πίεση στα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Η αναλογία μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων μειώνεται. Και αυτό επηρεάζει τη βιωσιμότητα των συστημάτων. Ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το διάγραμμα και ας εστιάσουμε στην μπλε γραμμή. Ο αρθρογράφος την είδε πράσινη, αλλά διαφωνώ κάθετα και αφού είναι δικό μου κανάλι, την ονομάζω μπλε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια σαν τι χρώμα τη βλέπετε εσείς. Στην μπλε γραμμή λοιπόν βλέπουμε τον αριθμό των γεννήσεων και την απότομη και συνεχή πτώση του. Παράλληλα, με γκρι χρώμα βλέπουμε και την αύξηση των θανάτων στη χώρα μας. Εν τω μεταξύ, όσο έκανα την έρευνα, σοκαρίστηκα από τα νούμερα και πραγματικά δεν ήξερα σε ποια να πρωτοεστιάσω. Ενδεικτικά πάντως, μπορούμε να δούμε ότι το 22, για το 23 δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επίσημα στοιχεία, οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 76.541, ενώ οι θάνατοι στους 140.801. Αυτό σημαίνει ότι μείναμε 65.000 λιγότεροι Έλληνες μόνο μέσα σε μία χρονιά. Για να το δούμε αλλιώς, εξαφανίστηκε εντελώς μία ολόκληρη πόλη σαν τις Σέρες. Shout out στις Σέρες. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό και επίγον ζήτημα είναι. Τα στοιχεία δηλαδή δείχνουν ότι για κάθε δύο ανθρώπους που πεθαίνουν στην Ελλάδα γεννιέται μόνο ένας. Αυτό δεν μπορεί παρά να φέρει δραστικές αλλαγές σε κοινωνικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Παρεμπιπτόντως, έτσι για να υπάρχει μια σύγκριση, να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα το αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη και όχι μόνο η Ελλάδα. Απλά όχι σε τόσο έντονο βαθμό. Στατιστικά μιλώντας τώρα, για να μπορέσει να επιτευχθεί η ανανέωση μιας γενιάς σε μια χώρα, θεωρείται ότι μια γυναίκα πρέπει να κάνει κατά μέσο όρο 2,05 παιδιά. Ναι, προφανώς για κανένα
κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Μιλάμε απλά και μόνο από στατιστική άποψη. Στην Ευρώπη, ο αριθμό αυτό από το 2011 και μετά είναι σταθερό γύρω στο 1,53. Άρα και ο ευρωπαϊκό πληθυσμό μειώνεται. Αντίθετα, σε αρκετέ χώρε του λεγόμενου αναπτυσσόμενου κόσμου, Αφρική και Ασία, ο αριθμό των γεννήσεων είναι πάνω από 2,05, οπότε ο πληθυσμό του εκτοξεύεται. Πίσω στην Ελλάδα μα τώρα. Και στο πώ επηρεάζει αυτό πρακτικά την τσέπη και το μέλλον μα. Πάμε να δούμε τώρα κάτι που μας αφορά όλους. Αλλά λίγοι γνωρίζουμε. Υπάρχουν δύο κατηγορίες συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης: τα διανεμητικά και τα κεφαλαιοποιητικά. Στο διανεμητικό σύστημα, που δυστυχώς είναι και το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα, οι σημερινοί εργαζόμενοι μέσω των εισφορών τους πληρώνουν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Με άλλα λόγια, οι εισφορές των προηγούμενων γενεών έχουν καταφαγωθεί και πλέον εναπόκειται στις σημερινές εισφορές για την αποπληρωμή των τωρινών συντάξεων. Άλλο που ούτε καν αυτές δεν αρκούν και μέρος των συντάξεων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, μέρος των φόρων όπως ένφια ή ΦΠΑ που πληρώνουν οι ίδιοι συνταξιούχοι πάνε για συντάξεις συνταξιούχων. Ό,τι να είναι. Με αυτόν τον τρόπο όμως συμβαίνει και κάτι άλλο. Αφού οι σημερινές εισφορές πάνε για σημερινές συντάξεις, δεν δημιουργείται κεφάλαιο ούτε για τις μελλοντικές συντάξεις των σημερινών εργαζομένων. Δημιουργείται μόνο μία προσδοκία ότι και στο μέλλον οι εισφορές των τότε εργαζομένων θα πληρώνουν τις συντάξεις των τότε συνταξιούχων. Ανατριχιαστικό πραγματικά. Αυτή η προσδοκία ονομάζεται αλληλεγγύη γενναίων. Καλό να υφίσταται ως έσχατη λύση. Αλλά εμείς την έχουμε αποδεχτεί σαν κάτι normal. Α, και κάτι ακόμα. Το κατά πόσο μπορούν να εξασφαλιστούν αντίστοιχα ωφέλη στο μέλλον είναι ένα εξαιρετικά προβληματικό ζήτημα. Σκεφτείτε απλά πόσα πολιτικο-οικονομικά και δημογραφικά ζητήματα αλλάζουν σε βάθος δεκαετιών. Δεν είναι λοιπόν καθόλου σίγουρο ότι η αλληλεγγύη των γενεών θα συνεχίσει να είναι αρκετή στο μέλλον. Για να είναι βιώσιμο ένα διανεμητικό σύστημα, πρέπει να μπαίνουν σε αυτό τουλάχιστον όσα χρήματα βγαίνουν. Όταν όμως οι συνταξιούχοι αυξάνονται ενώ οι εργαζόμενοι μειώνονται, τότε και οι δαπάνες για συντάξεις και άλλες παροχές ξεπερνούν τα έσοδα από εισφορές. Άρα, πολύ σύντομα, τίποτα δεν θα αρκεί για την αποπληρωμή σοβαρών συντάξεων. Πριν μιλήσουμε όμως λίγο περισσότερο για το μέλλον των συντάξεων στην Ελλάδα, θέλω να δούμε και την άλλη κατηγορία στα εξοδοτικών συστημάτων: τα κεφαλαιοποιητικά. Σε αυτά τα συστήματα, οι εισφορές αποτελούν κάτι σαν την αποταμίευση του ασφαλισμένου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να χτίσουν τη δική του σύνταξη. Αυτό που νομίζαμε όλοι ότι ούτως ή άλλως κάναμε εδώ και χρόνια δηλαδή. Έχω πληρώσει τόσες κρατήσεις τόσα χρόνια, δικαιούμαι σύνταξη. Μωρέ, ναι, προφανώς και τη δικαιούσε με βάση τα όσα νόμιζες πως συνέβαιναν στον ασφαλιστικό φορέα, αλλά και στο κράτος γενικότερα. Απλά αυτά τα λεφτά τελικά ποτέ δεν πήγανε για αυτόν τον σκοπό. Θες πάω πίσω στα κεφαλαιοποιητικά συστήματα. Σε αυτά, το σύνολο των εισφορών δίνονται για επένδυση σε εξειδικευμένους διαχειριστές κεφαλαίων, επενδυτικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς, οι οποίοι επενδύουν αυτά τα λεφτά προκειμένου να αυξάνονται σε βάθος χρόνου και να δημιουργούν το συνταξιοδοτικό κεφάλαιο των μελλοντικών συνταξιούχων. Με απλά λόγια, η σύνταξη απαιτεί επένδυση. Απλά για κάποιον πανηλήθιο λόγο προτιμάμε να την εμπιστευόμαστε αυτή την επένδυση στο κράτος. Αλλά αυτοί είστε. Τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα, όταν όντως εφαρμόζονται, είναι η καλύτερη επιλογή. Οι ασφαλισμένοι αποταμιεύουν για τη δική του σύνταξη στο μέλλον. Όσα περισσότερα συνεισέφερες, τόσα περισσότερα δημιούργησες όντως για να πάρεις. Επίσης, αυτά τα συστήματα δεν δημιουργούν ασφαλιστικά ούτε δημοσιονομικά ελλείμματα, αφού ο καθένας παίρνει μία σύνταξη ανάλογα με το ποσό που επένδυσε και την απόδοση που έφεραν οι επενδύσεις του. Το μοναδικό αρνητικό, αυτά τα συστήματα απαιτούν σωστή διαχείριση. Και η χώρα μας μόνο γι' αυτό διαφημίζεται. Τέλος πάντων, έχει γίνει μια τέτοια προσπάθεια για τη δημιουργία κεφαλαιοποιητικού συνταξιοδοτικού συστήματος και στην Ελλάδα. Έχω κάνει και σχετικό βίντεο. Άντε να δούμε όμως τελικά πώς θα εφαρμοστεί. Αν κάποιος δει όντως τα δεδομένα, δεν είναι καθόλου δύσκολο να συμπεράνει ότι στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας υπάρχει μια ορολογιακή βόμβα. Και το άμεσο μέλλον μόνο ευίωνο δεν το λες. Προσωπικά δεν νομίζω ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Τουλάχιστον όχι για τη δική μου γενιά. Εμείς θα γίνουμε σάντουιτς ανάμεσα στους παλαιότερους που θα απαιτήσουν τις συντάξεις τους και στους νεότερους που όντως θα χτίσουν μόνοι τους τις δικές τους. Εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε και τις συντάξεις των παλαιότερων αλλά και τις δικές μας. Επειδή λοιπόν πολλοί με ρωτάτε, θα πάρουμε ποτέ σύνταξη? Η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι ναι. Θα πάρουμε όλοι. Δεν μπορεί ένα κράτος του δυτικού κόσμου με υψηλά στάνταρ κοινωνικών παροχών να μην δώσει καθόλου συντάξεις. Είναι σχεδόν αδύνατο. Θα καταρρεύσει ο κοινωνικός ιστός. Άρα συντάξεις θα πάρουμε. Αλλά θα είναι πολύ, πολύ, πολύ χαμηλές. Πείνας. Δεν θα έχουν καμία σχέση με τις σημερινές συντάξεις. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Κάποια γενιά πρέπει να τη φάει και ο κλήρος πέφτει στους millennials. Α, και ξεκάθαρα δεν θα πάρουμε σύνταξη νωρίς. Η ελληνική κυβέρνηση το 2020 ανέθεσε στον καταξιωμένο ελληνοκύπριο οικονομολόγο
Χριστόφορο Πισαρίδη να συντάξει μια μελέτη για το συνταξιοδοτικό. Όποιος θέλει μπορεί να τη βρει online. Σποιλάρω τώρα, αλλά το συμπέρασμα είναι ότι πλέον δεν βγαίνουν τα κουκιά και θα πρέπει να δουλεύουμε μέχρι τα 70 ή 72 μας. Οπότε να κάνω μια παρένθεση εδώ και να συμβουλέψω ειδικά τους νεότερους που θεωρούν πως δεν τους αφορά το συνταξιοδοτικό να μην χαρίζουν ένσημα σε εργοδότες. Όχι, έλα μωρέ τώρα σιγά. Πάρτε τα ένσημά σας. Αφήστε που με αυτά έχετε και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σκεφτείτε το μέλλον σας από τώρα και κολλήστε ένσημα. Και ναι, προφανώς και αυτό δεν είναι λύση, αλλά είναι η αρχή. Η πραγματική λύση, κατά τη γνώμη μου, έρχεται τώρα. Στην αρχή του βίντεο έταξα και ένα ευχάριστο. Ήρθε η ώρα. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα υπάρχει μία πραγματική και πρακτική λύση. Οι επενδύσεις, παιδιά. Οι επενδύσεις με στόχο την αυτοσυνταξιοδότηση. Προώρη ή μη. Δεν θα βασίσουμε τη ζωή μας και την αξιοπρέπεια του μελλοντικού εαυτού μας σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κράτος. Καλοδεχούμενη φυσικά όποια σύνταξη έρθει και από εκεί, και όποτε έρθει, δεν θα τη σνομπάρουμε, αλλά δεν βασιζόμαστε σε αυτήν. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να βασιστώ στις αποφάσεις άλλων για το δικό μου μέλλον. Και η αυτοσυνταξιοδότηση ήταν πραγματικά ο λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα με τις επενδύσεις. Ήθελα να έχω εγώ τον έλεγχο για το οικονομικό μου μέλλον. Ναι, αλλά είναι δύσκολο να επενδύσουμε, θα μου πείτε τώρα. Δεν έχω ιδέα από αυτά. Ευτυχώς τα πράγματα είναι τόσο απλά που δεν χρειάζεται να έχουμε ιδιαίτερη ιδέα από αυτά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάζουμε ένα ποσό στην άκρη κάθε μήνα και να επενδύουμε με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για 2-3 δεκαετίες δηλαδή. Ιδανικά, το να επενδύουμε στο σύνολο της αμερικανικής οικονομίας είναι κατά τη γνώμη μου η καλύτερη επιλογή. Αντί δηλαδή να ψάχνουμε τις κατάλληλες μετοχές για να επενδύσουμε, επενδύουμε σε ολόκληρο το αμερικανικό χρηματιστήριο και εξασφαλίζουμε για εμάς τη συνολική απόδοση της αγοράς. Και έτσι, για να το κάνουμε ακόμη πιο πρακτικό, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε κάθε μήνα όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε στο αγαπημένο μου VUAA, το οποίο και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα, και είναι UCITS, δηλαδή 100% αφορολόγητο. Και φυσικά είναι διαθέσιμο στη Freedom 24 μου και χορηγός του σημερινού βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή επενδύουμε στο σύνολο της αμερικανικής οικονομίας, η οποία τα τελευταία 50 πλάς χρόνια έχει κάνει αυτό. Ναι, έχει περάσει καλές αλλά και κακές περιόδους, αλλά σε βάθος χρόνου έχει εκτοξευτεί. Φανταστείτε λοιπόν, αγοράζαμε και εμείς σε όλα αυτά τα σημεία. Θα είχαμε εκτοξευτεί μαζί του. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στο VUAA, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUAA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Οπότε, αν θέλετε και εσείς να χτίσετε το οικονομικό σας μέλλον με ασφάλεια, κάντε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και φυσικά παίρνετε και μια μετοχή δώρο αξίας έως και 700 δολαρίων. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.